Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, το 50% των ανθρώπων που έχουν υπέρταση δεν το γνωρίζουν, όπως επίσης δεν γνωρίζουν τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να προλάβουν την υπέρταση και να την αντιμετωπίσουν. Ο κύριος Δημήτρης Ρίχτερ, καρδιολόγος και διευθυντής της Καρδιολογικής Κλινικής της Ευρωκλινικής Αθηνών, μας λύνει όλες μας τις απορίες. Κύριε Ρίχτερ, τι είναι η υπέρταση και γιατί είναι τόσο επικίνδυνη για την υγεία μας? Ο ορισμός της υπέρτασης έχει αλλάξει μέσα στα χρόνια αρκετές φορές, διότι αυτό που ονομάζουμε υπέρταση είναι η πίεση πάνω από την οποία αρχίζει να γίνεται βλαβερή για την υγεία μας. Παλιά, το 1950 για παράδειγμα, θεωρούσαμε ότι όσο και να είναι η πίεση, δεν πειράζει. Μόνο αν έχει υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Πιο κλασικό παράδειγμα βλάβης από υπέρταση είναι ο πρόεδρος Ρούσβελτ στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος είχε 220-230 πίεση, δεν είχε πάθει κάτι μέχρι τότε. Οι γιατροί και ειδικά ο γιατρός του Λευκού Οίκου θεωρούσε ότι κανένας δεν πρέπει να του δώσει φάρμακα και όποιος του δώσει είναι σαν να κάνει μια απόπειρα δολοφονίας απέναντι στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Άλλοι ειδικοί λέγανε ότι πρέπει να πέσει αυτή η πίεση. Επικράτησε ο γιατρός του Προέδρου. Ο Πρόεδρος έπαθε εγκεφαλική αιμορραγία ένα χρόνο μετά και ήταν μία από τις περιπτώσεις που μαθαίνουμε ότι δεν αρκούν οι προσωπικές απόψεις, αλλά πρέπει να έχουμε στοιχεία τα οποία να αποδεικνύονται από την επιστήμη. Σήμερα ξέρουμε ότι αν έχουμε σε μετρήσεις στο ιατρείο πάνω από 14 τη μεγάλη ή 140 ή πάνω από 9 τη μικρή, έχουμε υπέρταση. Αλλιώς τα όρια στο σπίτι είναι το 135-13,5, δηλαδή με 8,5. Αυτά είναι όρια στα οποία αρχίζουμε να λέμε ότι ο ασθενής είναι υπερτασικός εάν είναι συστηματικά. Γιατί είναι επικίνδυνα για την υγεία μας? Είναι επικίνδυνο διότι αυξάνει τις βλάβες στα εγγύα και σχετίζεται άμεσα με βλάβες στα νεφρά, με εμφράγματα και με εγκεφαλικά επεισόδια. Ο οργανισμός με διάφορους νευροενδοκρινικούς μηχανισμούς ανεβάζει την πίεση όταν νιώθει ότι σκληραίνουν τα εγγύα, ότι χρειάζεται περισσότερη δύναμη, όμως δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό κάνει ένα φαύλο κύκλο και αυτή η αυξημένη πίεση που αρχικά είναι βοηθητική γίνεται καταστροφική για τα εγγύα μας. Και όσο μεγαλώνει το προσδόκιμο ζωής και αυτός ο τρόπος ζωής που έχουμε, ο οποίος ο δυτικού τύπου τρόπος ζωής σημαίνει ελάχιστο περπάτημα, περισσότερο φαγητό, περισσότερο αλάτι, γινόμαστε όλο και πιο πολύ υπερτασικοί. Στην Ελλάδα, περίπου στους άνω των 60 ετών, ένας στους 3 είναι υπερτασικός. Η υπέρταση είναι κληρονομική? Τι μέτρα πρέπει να πάρουμε για να την προλάβουμε και να την αντιμετωπίσουμε? Είναι εν μέρη κληρονομική, δηλαδή αν έχεις ένα γονέα ο οποίος έχει εμφανίσει υπέρταση πριν τα 55, ξέρουμε ότι έχεις αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξεις κι εσύ. Όμως δεν σημαίνει ότι αυτό θα συμβεί. Το κομμάτι του τι μπορούμε να κάνουμε με τον εαυτό μας είναι πολύ σημαντικό και είναι από νεαρή ηλικία να αποφεύγουμε το αλάτι, να αποφεύγουμε το κάπνισμα, να δραστηριοποιούμαστε σωματικά, και σωματική δραστηριοποίηση σημαίνει να περπατάμε με μία μέτρια ένταση μία ώρα την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα, ή αν κάνουμε έντονα σπορτ τουλάχιστον μισή ώρα την ημέρα, 5 μέρες την εβδομάδα. Ανάλατο φαγητό, όπως είπαμε, δίαιτα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά η οποία βοηθάει, και φυσικά καλή ρύθμιση σωματικού βάρους. Θυμίζω ότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή σου άνω των 50, πάνω από το 50-60% είναι υπέρβαροι, κάτι το οποίο σχετίζεται άμεσα με την πίεση. Όσο μεγαλώνουμε, είναι λογικό να αυξάνονται και τα φυσιολογικά όρια της πίεσης? Αυξάνονται μόνο από τα 80 και μετά. Δηλαδή έχουμε δει ότι στους ανθρώπους μέχρι 80 ετών έχουμε τα ίδια όρια που πρέπει να τη φτάσουμε, όπως και στον 50. Στους άνω των 80, επειδή έχουμε το κομμάτι του ευάλωτου ασθενή, ασθενείς δηλαδή οι οποίοι έχουν πολλά προβλήματα, οι οποίοι μπορεί να έχουν προβλήματα με τα νεφρά, είμαστε λίγο πιο συντηρητικοί στο πόσο γρήγορα και πόσο επιθετικά τη ρίχνουμε. Και στους άνω των 80 έχει φανεί ότι αν τη ρίξουμε χαμηλά και κάτω από 12 έχουμε όφελος, όμως
δεν έχουμε οδηγία ότι πρέπει να πάει υποχρεωτικά κάτω. Άρα, ας πούμε ότι σε έναν 80χρονο, 85χρονο, με ένα 14-14,5 πίεση μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι, ειδικά αν είναι ένας άνθρωπος που έχει και άλλα προβλήματα υγείας, ενώ το ίδιο νούμερο σε έναν 65χρονο είναι ανεπίτρεπτα υψηλό. Ποια συμπτώματα αποτελούν το καμπανάκι ούτως ώστε να τρέξουμε γρήγορα στον γιατρό μας? Κανένα. Ειδικά για την πίεση υπάρχει δυστυχώς ο μύθος ότι κάνει συμπτώματα και πάρα πολλοί ασθενείς φτάνουν λέγοντας «είχα πονοκέφαλο και εκεί κατάλαβα ότι έχω πίεση». Στην πραγματικότητα ο πονοκέφαλος, όπως και ο πόνος στο πόδι, όπως και οποιοδήποτε αρνητικό ερέθισμα, μας ανεβάζει την πίεση σε έναν υπερτασικό ασθενή. Όμως η πίεση δεν δίνει συμπτώματα. Και το πιο κλασικό παράδειγμα είναι ότι όταν περπατάμε σε φυσιολογικές συνθήκες, τόσο σε φυσιολογικούς όσο και σε υπερτασικούς, έχουμε άνοδο της πίεσης. Δεν νιώθουμε άσχημα όταν η πίεση θα πάει 17 ή 18. Άρα δεν πρέπει να περιμένουμε να βρούμε ψηλές πιέσεις, δεν πρέπει να περιμένουμε να έχουμε συμπτώματα για να πάμε να μετρήσουμε την πίεση. Σε όλους άνω των 40, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, είναι καλό να κάνουν μία μέτρηση για να δούνε σε ποιο στάδιο είναι. Αν είναι υπερτασική, να δουν τον γιατρό τους, αν είναι κοντά στα όρια, να το συζητήσουν, να τη μετρήσουν και να δούνε μήπως πρέπει να κάνουν αλλαγή στον τρόπο ζωής. Άρα, όπως είπαμε, όταν είμαστε πάνω από 80, είναι η περίπτωση που ένα 14-14,5 σε έναν ευάλωτο ασθενή με άλλα προβλήματα, με προβλήματα νεφρών, μπορεί να γίνει ανεκτό. Ενώ το ίδιο όριο σε έναν 65χρονο ξέρουμε ότι είναι πολύ κακό για την υγεία του και δεν το επιτρέπουμε. Κύριε Ρίχτερ, η υπέρταση θεραπεύεται μόνο με φαρμακευτική αγωγή? Ισχύει πως όταν ξεκινήσει κάποιος φάρμακα για την υπέρταση δεν μπορεί να τα διακόψει? Η υπέρταση μπορεί να θεραπευτεί με φαρμακευτική, όπως ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται μπορεί να θεραπευτεί και με αλλαγές στον τρόπο ζωής. Σίγουρα αν έχεις απέναντί σου έναν άνθρωπο με 18-11 πίεση, καπνιστή 60 ετών, την ίδια μέρα θα αρχίσει φάρμακα. Όλα εξαρτώνται από το τι κίνδυνο έχεις. Αν έχουμε έναν άνθρωπο χαμηλού κινδύνου, δεν καπνίζει, δεν έχει χοληστερίνη, δεν έχει κληρονομικότητα 50 ετών, τον περιμένουμε κάποιους μήνες να δούμε αν καταφέρει να μειώσει το αλάτι, να χάσει βάρος, να κάνει σωματική άσκηση. Πολλές φορές, και αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το καλύτερο, είναι να ρωτάει κανείς τον ασθενή αν είναι σε φάση που μπορεί να αλλάξει τρόπο ζωής, γιατί λέγεται πάρα πολύ εύκολα σε ένα ιατρείο. Την άλλη μέρα όμως που ο άλλος θα βγει στην καθημερινότητά του, πρέπει να δεις τι μπορεί να κάνει. Υπάρχουν ασθενείς που λένε τελείως ειλικρινά, γιατρέ, για το επόμενο εξάμεινο είναι αδύνατο να αλλάξω κάτι ή να δουλεύω λιγότερο ή να αφιερώσω χρόνο στον εαυτό μου. Τότε είναι πολλές φορές καλύτερα να αρχίσει φαρμακευτική αγωγή και αν στο δρόμο, αφού τον έχεις ρυθμίσει, αφού του έχεις μειώσει τον κίνδυνο, αφού έχεις σταματήσει τη βλάβη στα αγγεία του, αν ο ασθενής αυτός βρει τρόπο να ασχοληθεί με τον εαυτό του, να χάσει κιλά, να αλλάξει τη διατροφή του, να περπατάει, μπορεί και να μην χρειάζεται το χάπι. Έχουμε πολλούς ασθενείς οι οποίοι μειώνοντας το βάρος τους και τον τρόπο ζωής και τη δίαιτα, δεν χρειάζονται φάρμακο. Μπορεί δηλαδή ακόμα και το 15 πίεση να γίνει 13 χάνοντας κιλά, τρώγοντας σωστά και περπατώντας. Αλλά θέλει χρόνο και πολλή επιμονή. Άρα εξατομικεύουμε. Αν αρχίσουμε φάρμακα, δεν είναι υποχρεωτικό ότι θα τα παντρευτούμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Το βασικό όμως, και αυτό είναι για το οποίο πάμε στο γιατρό και αυτό είναι υποχρέωση του γιατρού, είναι να μας μειώσει τον κίνδυνο να πάθουμε ένα έμφραγμα ή ένα εγκεφαλικό. Και αυτό θα πρέπει να γίνει σε συνεννόηση μεταξύ γιατρού και ασθενή, ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για εκείνη τη στιγμή. Τα φάρμακα για την υπέρταση έχουν παρενεργίες? Τα παλαιότερα φάρμακα που είχαμε είχαν παρενεργίες, γι' αυτό και πολλοί άνθρωποι ζουν με αυτό το μύθο. Μεγάλη στεναχώρια, ας πούμε, έχω όταν βλέπω ανθρώπους που αρνήθηκαν να πάρουν φάρμακα για την πίεση και έρχονται με ένα εγκεφαλικό, διότι θυμούνται ότι τους λέγανε ότι θα αποκτήσουν στητική δυσλειτουργία αν πάρουν φάρμακα για πίεση. Αυτό ήταν αλήθεια για τα φάρμακα που είχαμε 30 χρόνια πριν. Σήμερα έχουμε 6 οικογένειες φαρμάκων, πολύ καλά, πολύ καλές αν θέλετε οικογένειες,
Το κομμάτι των φαρμάκων με έντονες παρενέργειες που είχαμε παλιά χρησιμοποιείται σπάνια ή όλο και λιγότερο και οι εξελιγμένες μορφές έχουν πολύ λιγότερες τέτοιες παρενέργειες, άρα όχι, ο ασθενής δεν πρέπει να φοβάται. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες, τις παρατηρούμε, αν υπάρξει κάποια κόβουμε αυτό το φάρμακο που κάνει παρενέργεια και αυτή εξαφανίζεται, δεν υπάρχει κάποια μόνιμη παρενέργεια στον οργανισμό και είναι πραγματικά κρίμα κάποιος να αφήνει τα εγκαίρια του να χαλάσουν από το φόβο μη τυχόν και. Πώς μετράμε την πίεση, κύριε Ρίχτερ, και ποια ώρα της ημέρας? Παίζει ρόλο αν το χέρι είναι δεξί-αριστερό? Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα, το οποίο βασανίζει πολύ κόσμο. Καταρχήν, για το χέρι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι μία φορά να μετρήσουμε την πίεση και στα δύο χέρια. Το φυσιολογικό είναι να έχουμε μέχρι 1,5 το πολύ 2 μονάδες διαφορά. Δηλαδή αν δείχνει 16 το ένα, να δείχνει 17,5 το άλλο. Αν είναι παραπάνω η διαφορά, πάμε στο γιατρό μας για έλεγχο, μήπως υπάρχει κάποια στένωση σε κάποιο εγγύο. Μετράμε από αυτό που η πίεση είναι πιο ψηλή και αυτό ακολουθούμε. Μπορεί να είναι το αριστερό ή το δεξί. Ο κλασικός μύθος ότι μετράμε από το χέρι της καρδιάς είναι μόνο μύθος. Πότε μετράμε? Γενικά ζητάμε να μετράμε σε τυχαίες στιγμές. Δεν θέλουμε κάτι συγκεκριμένο. Η πίεση είναι ένα ευμετάβλητο μέγεθος και όποτε τη μετρήσουμε στη μέρα θα έχει μία διαφορετική τιμή. Εμείς όταν έχουμε έναν υπερτασικό που του ζητάμε να δούμε, για παράδειγμα, αν είναι ρυθμισμένος, αυτό που ζητάμε πάντα είναι τις τελευταίες 3-4 μέρες πριν έρθει στο ιατρείο να μετρήσει σε τυχαίες στιγμές πρωί-βράδυ ή πρωί-μεσημέρι-βράδυ, ανάλογα με το τι τρόπο ζωής έχει, μία μέτρηση και να τη γράψει. Πότε μετράμε? Δεν μετράμε αμέσως μετά που έχουμε τσακωθεί με κάποιον, που τρέχουμε, που κάνουμε μία διαδικασία. Μετράμε αφού έχουμε κάτσει 3-4 λεπτά κάπου ήρεμα. Πώς μετράμε? Μετράμε ακουμπισμένοι σε ένα τραπέζι, δεν μετράμε ξαπλωμένοι, διότι μπορεί να έχουμε λάθος μέτρηση. Ακουμπάμε το χέρι μας χαλαρά, βάζουμε το πιεσόμετρο. Τι πιεσόμετρο? Ποτέ καρπού. Διότι τα πιεσόμετρα καρπού δεν είναι πιστοποιημένα ακριβίας και μπορεί να έχουν σημαντικές αποκλίσεις ανάλογα με το σε ποιο σημείο έχεις το χέρι σου. Αυτό που συστήνουμε πάντα είναι ναι στα ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, έχουν επιστοποιηθεί τα περισσότερα εξ αυτών ότι είναι απόλυτα ακριβή, όλες οι καινούργιες μελέτες γίνονται με ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, τα οποία όμως να είναι τα πιεσόμετρα που η περιχειρίδα πάει και κλείνει στο χέρι. Σημαντικό είναι να επιλέξουμε σωστό μέγεθος περιχειρίδας, διότι ειδικά οι παχύσαρκοι άνθρωποι που έχουν μεγάλο χέρι και βλέπετε πολλές φορές την κίνηση να κλείνουν με το χέρι έτσι την περιχειρίδα που πάει να σπάσει, έχουν πολλές πιθανότητες να τη μετρήσουν λάθος. Θέλουμε η περιχειρίδα να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλύπτει 1,5 φορά το χέρι. Και αυτό είναι εύκολο. Όταν πάει κάποιος στο φαρμακείο να αγοράσει, ζητάει αντί τη μεσαία που είναι το στάνταρ που βγαίνουν τα πιεσόμετρα, να του δώσουν μια μεγάλη περιχειρίδα. Οπότε, εάν κάνουμε κάποιες σωστές μετρήσεις, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό για να μας πει ο γιατρός τι γίνεται. Δεν παντρευόμαστε με το πιεσόμετρο. Υπάρχουν άνθρωποι, ειδικά οι πιο μεγάλοι άνθρωποι που φοβούνται για την υγεία τους, που αν δεν μετρήσουν 5 φορές την ημέρα την πίεση, αισθάνονται ότι κινδυνεύουν. Δεν είναι αλήθεια. Αυτό γίνεται μετά, αν θέλετε, κάτι που σου χαλάει την ποιότητα ζωής. Δεν θέλουμε την αδιαφορία, δεν θέλουμε την υπερβολή. Ένας υπερτασικός διαχρονικά με φάρμακα, καλό είναι μεταξύ 3-4 φορές το χρόνο να κάνει 2-3 μέρες τον έλεγχο ότι διατηρείται καλά εφόσον είναι ρυθμισμένος. Αν δεν είναι ρυθμισμένος, ανάλογα με τις οδηγίες του γιατρού του. Τη συγκεκριμένη στιγμή που γίνεται η μέτρηση, πρέπει να πάρουμε 2-3 φορές τη μέτρηση ή αρκεί μόνο η μία? Αρκεί η μία αν είναι φυσιολογική. Εάν είναι ψηλή, επειδή πολλές φορές το άγχος ότι εξετάζεσαι ανεβάζει πίεση, περιμένουμε, καθόμαστε όμως καθιστή, κρατάμε το πιεσόμετρο εδώ, περιμένουμε 1-2 λεπτά και κάνουμε και δεύτερη. Και αν δεν έχει γίνει τελείως φυσιολογική, κάνουμε και τρίτη. Και μετά καλό είναι να παρουσιάσουμε στο γιατρό και τα 3 νούμερα για να μπορεί να κρίνει πώς είναι η μεταβολή. Βλέπουμε σημαντικές μεταβολές. Οι αγχώδεις άνθρωποι μπορεί να έχουν 16-10 στην πρώτη και 12,5-8 στην τρίτη.
Άρα εξατομικεύεται, αλλά δεν κάνουμε το πιο συνήθες λάθος που βλέπουμε, είναι ότι ο άλλος κάθεται, μετράει και με το που το κλείσει ξαναμετράει. Ποιο είναι το λάθος αυτό, ότι όσο πιο μεγάλοι είμαστε και έχουν σκληρύνει τα αγγεία μας, η αρτηρία την οποία κλείνουμε και ανοίγει για να μετρήσουμε την πίεση, δεν έχει προλάβει να επανέλθει στη φυσιολογική ελαστικότητά της. Άρα αν είμαστε σε μια ηλικία άνω των 65 με λίγο ταλαιπωρημένα αγγεία και μετρήσουμε αμέσως, μπορεί να κάνουμε λάθος τη δεύτερη. Θέλουμε το ένα λεπτό για να μπορέσει να ηρεμήσει και ο οργανισμός. Άλλωστε η δεύτερη πίεση ταυτόχρονα δεν θα προλάβεις να χαλαρώσεις για να μας δώσει τη διαφορά του στρες. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ.